Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε έναν άνθρωπο ο οποίος επί χρόνια είναι εκ των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν στον αγροτικό τομέα και είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Βάγκος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς πάτε? Καλό βράδυ. Αγώνας σε όλα τα επίπεδα. Όταν λέμε αγώνας, είναι και εκλογές, είναι και οι σπορές. Είστε και στα δύο, δηλαδή, είστε και, στο, και στη γη. Και στη γη και στην Ευρωβουλή. Ναι. Εντάξει, ναι. Απλά η γη τώρα ζητάει πάρα πολλά. Τώρα είναι η πιο κρίσιμη περίοδο. Μας έχουν πάει οι βροχές πάρα πολύ πίσω. Ήταν πολύ βροχερός ο χειμώνας. Και τώρα μπήκαμε στα χωράφια. Και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και δύσκολα και ανάλογα. Και δύσκολα. Ναι, είναι μια δύσκολη δουλειά όταν είναι ξεσκέπαστο το μαγαζί. Είναι όλα. Κοιτάξτε, μετά που βγαίνει από το σπίτι, το κεφάλι στον ουρανό. Εσείς τι παίρνετε, κύριε Βάγκο, τι έχετε? Εμείς βάζουμε, κύριε Κουφόπουλο, περισσότερο ζωοτροφές, τριφύλια και καλαμπόκια και βαμβάκια. Και βαμβάκια, ναι, εντάξει. Ο κάμπος της Κοπαΐδος, δηλαδή, αυτά εκεί στον κάμπο μας. Ελιές δεν έχετε? Ελιές έχουμε στα ριζά των βουνών γύρω-γύρω, ναι. Αλλά όχι σαν κύρια. Καλά, για το λάδι του σπιτιού. Για το λάδι του σπιτιού και για πολύ λίγη. Για πολύ λίγη μπορεί, αλλά κυρίως για το λάδι του σπιτιού. Με τόσες βροχές τώρα είχαμε συνέπειες στις ελιές και στα υπόλοιπα. Το πρόβλημα φέτος ήταν ότι, όχι, επειδή η κυβέρνησή μας δεν πρόκανε να ραντίσει για το δάκο, είχαμε 100% ζημιά. Όταν πήγαμε κάτω στον κύριο Αραχοβίδη να του πούμε γιατί δεν ραντίσατε, μας είπε ότι φταίει κλιματική αλλαγή που ήρθε νωρίτερα το καλοκαίρι. Τώρα τι να απαντήσετε σε τέτοιου είδους απάντηση, ότι φταίει κλιματική αλλαγή γιατί δεν πήγανε 15 μέρες νωρίτερα? Δεν μπορώ να το καταλάβω και υπάρχουν εμείς 100% ζημιά. Αλλά αυτά δηλαδή χάνονται, κλείνονται περιουσίες, κλείνονται σπίτια, μόνο και μόνο με μια τέτοια απλή δικαιολογία. Φταίει για όλα η κλιματική αλλαγή. Ενώ μπορούσε να γίνει, θα το ξαναλέω, 15 μέρες πριν το ράντισμα και να είχαμε την κανονική σοδιά που έπρεπε να είχαμε. Καλά, και το ράντισμα θέλει μέτρο, έτσι. Γιατί... Ναι, ράντισμα για το δάκο. Για το δάκο, ναι. Για το δάκο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται δυστυχώς. Ναι, γιατί το λάδι μετά που τα φάει όλο ο κόσμο δεν είναι. Είναι πολύ υποβαθμισμένο. Επειδή όταν καθένας... είναι ράντισμα, ναι. Δεν είναι ράντισμα με καρκινογόνα, ναι, μην τα μπερδεύουμε. Ναι, ναι. Αυτό το ράντισμα είναι απλός καλκός που ραντίζεται για το δάκο, δεν είναι κάτι. Καλά, και άλλοι βάζουν πράγμα πάνω, δηλαδή θα θέλω να αυξήσει την παραγωγή και θα τρέμουν την παραγωγή. Και τα βιολογικά, αυτά που είναι βιολογικά λάδια, και τα βιολογικά ραντίζονται. Δεν υπάρχει δηλαδή λάδι που να μην ραντίζεται. Ασφαλώς, για να αντιμετωπιστεί ο δάκος να είναι ο μόνος δρόμος. Είμαστε, είναι, αλήθεια. Ναι, στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο μην τα λέμε έτσι τα πράγματα. Ότι όλα ραντίζονται και τα βιολογικά ραντίζονται απλά με βιολογικά φάρμακα. Φυσικά, αλλιώς δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να σταθεί. Αλλιώς δεν γίνεται. Να λέει φταίει η κλιματική αλλαγή. Τώρα ποια κλιματική αλλαγή μας φταίει? Και έχετε στόχο να μπείτε στην Ευρωβουλή? Κύριε Κουφόπουλε, είναι πρώτη φορά που ασχολούμαι με εκλογές. Ούτε με δημοτικές δεν είχα ξανασχοληθεί. Και πήρα αυτή την απόφαση σαν συνεργαζόμενος. Ήταν μια θυμητική πρόταση για μένα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Να βοηθήσω το κόμμα πρώτα απ' όλα, αλλά και τον κόσμο της παραγωγής, όχι μόνο της αγροτικής, οποιαδήποτε παραγωγή, τους ανθρώπους που δουλεύουν για να παράγουν. Γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε ούτε βιομηχανική παραγωγή, ούτε αγροτική παραγωγή. Δεν συμφέρει πλέον σήμερα στην Ελλάδα να παράγει τίποτα. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αντίφαση σε μια χώρα που έχει τη δυνατότητα για πολυεπίπεδες καλλιέργειες. Όπου τα καλλιέργειες, αλλά και βιομηχανία. Και δεν βιομηχανία, να παράγει τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Απλό. Να φτάνουν είναι τα προϊόντα στη λαϊκή σε εσύ, ναι, ναι. Εσύ θες 50 ευρώ να πας στο ραδιόφωνο να δουλέψεις πετρέλαιο, ναι. Και τι να πας, ναι. Σωστό. Λέει ο λόγος. Σωστό, δηλαδή, σωστό, είναι σωστό. Τόσο ακριβή η ενέργεια που έχεις χάσει από τα αποδυτήρια. Ναι. Είναι τόσο ακριβό το κόστος παραγωγής που δεν μπορείς να τα απεξέλθεις σε τίποτα. Και μετά η αγορά... Έχεις δεμένα χέρια. Η αγορά είναι στάνταρ. Ναι. Η αγορά δεν συγχωρεί τίποτα. Η αγορά όσο φθηνότερα θέλει να πουλήσει, να αγοράσει. Να αγοράσει. Εσύ δεν μπορείς να είσαι έτσι και γι' αυτό βλέπετε να ξεκυκλώνουν παντού κινέζικα μαγαζιά, να έχει φύγει όλο το εμπόριο από τα ελληνικά χέρια να έχει πάει στα κινέζικα. Και μετά στη λαϊκή αγορά που είναι φθηνότερη, τα προϊόντα να είναι 4-5 φορές πάνω σε σχέση με την αξία. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί
και οι μεσάγοντες, επειδή έχουν το χρήμα, τα φέρνουν 4-5 φορές ακριβότερα και εμείς θα πουλάμε 4-5 φορές φθηνότερα και οι καταναλωτές θα πληρώνουν πολύ ακριβά. Δηλαδή, ενώ αν είναι ούτε ο παραγωγός ούτε ο καταναλωτής. Ενώ το κρίσιμο είναι η επιδότηση του πετρελαίου, έτσι. Είναι πολύ αυτό που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει να γίνει μια συζήτηση για το κόστος παραγωγής. Όταν έχεις την ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερη από την Ελβετία, ναι, σε πετρέλαιο και σε ρεύμα, όταν έχεις τους φόρους των τριών τελευταίων χρόνων, που ουσιαστικά το 80% πάει σε έμεσους και σε άμεσους φόρους, πώς να είσαι βιώσιμος. Οι αγρότες επιβαρύνθηκαν, ειδικά σε πρώτη ειδικά φορά. Ειδικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, από το Μάη του 2016 και μετά, κύριε Κουφόπουλο, είναι το δόγμα του σοκ. Ούτε ξέρουμε κάθε μέρα τι μας έρχεται, τι σφαλιάρα μας έρχεται. Ναι. Πιστέψτε με, σε όλη τη βιωτεία, κάτω των 35 χρονών, δεν σας λέω 40, κάτω των 35 χρονών, τέσσερι άνθρωποι μπήκανε το 18 στο επάγγελμα. Και ενώ στην αρχή της, των μνημονίων φάνταζε η επιστροφή στη γη ως σοβαρή προοπτική. Ναι, ναι, μόνο και ανάγκη. Ναι, ότι μόνο εκεί υπάρχει κάποια λύση. Ναι. Και προσέξτε με, είναι λύση η γη, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι λύση. Απλά πρέπει να το δουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει. Άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Να καταλάβουν. Άνθρωπος που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν έχει προσπαθήσει να πείσει κανέναν για τίποτα, μόνο ψέματα, δεν μπορούν να σε καταλάβουν τι πάει να πει να δουλέψεις, να παράγεις, να υπάρχει μια παραγωγή σε αυτή τη χώρα. Το μόνο που θέλουν είναι να έχουν επέτες, να μοιράζουν κοινωνικά μερίσματα και κάτι τέτοιο και να είμαστε όλοι, ο πιο τυχερός πλέον λιβαδίτης, διωτός, είναι αυτός που είναι το κοινωνικό τιμολόγιο. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Στο κοινωνικό τιμολόγιο, ναι. Δηλαδή, ο πιο τυχερός που θυμόσαστε στη δεκαετία του 90 και του 2000 είναι όποιος θα έμπαινε στο δημόσιο, τώρα όποιος έχει κοινωνικό τιμολόγιο. Ναι. Και για παραγωγή ούτε κουβέντα. Καταρχήν, αν δουλεύεις, είσαι ο κλέφτης, είσαι ο απατεώνας, είσαι, ό,τι θες δηλαδή, να έχει τη δικιά σου δουλειά. Και για αυτό το σκοπό μπήκα εγώ προσωπικά στη μάχη της Ευρωβουλής, να αλλάξουμε και αυτές τις πολιτικές που έρχονται και απ' έξω όμως, κύριε Κόπουλ. Ναι, έρχονται και απ' έξω αυτές τις πολιτικές. Εννοείται. Αυτό είναι... Εννοείται ότι δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να παίρνει χρήμα με 2% και με 1,5% και εμείς θα παίρνουμε με 12%. Δεν γίνεται όλη η Ευρώπη να έχει μια σταθερή φορολογία, να εμείς θα μην έχουν κάθε μέρα να ξημερώνουμε με άλλα τερτύπια και με λίγα λόγια οι πλούσιοι πλουσιότεροι της Ευρώπης και εμείς οι φτωχοί συγγενείς. Πρέπει να υπάρχει μια φωνή δυνατή και μια φωνή ουσιαστικά να υπάρχει μια ισορροπία μέσα στην Ευρώπη. Όχι όλοι να γλύφουν τη δυνατή Γερμανία και γενικά όσους έχουν το χρήμα. Ναι. Πρέπει να υπάρχει και μια αντίδραση για να υπάρχει ισορροπία. Το τρακτέρ το έχετε ακόμη? Το τρακτέρ το έχω. Ιστορικό. Τον αναβάτη δεν έχω. Είχε ανέβει πάνω ο κύριος Τσίπρας τότε. Κύριος Τσίπρας και μας έλεγε ότι το 2013 δεν γίνεται να υπάρχει με αυτό το κόστος παραγωγής του 2013 να είναι βιώσιμο ο αγρότης. Ναι. Το εκτόξευσε 80% πιο ψηλά και τώρα είμαστε όλοι καλά. Το ζητούμενο είναι όμως ότι... Πρέπει να το βάλει σε ένα σημείο πάντως τώρα μεταξύ σοβαρή και οστείου, ένας χώρος που θα τον προστατεύσετε. Δηλαδή να πείτε ότι είναι μια ταμπέλα, ναι, κάτι. Μια δημόσια αναφορά. Το θέμα είναι να καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να υπάρχει παραγωγή και αυτό που ψηφίζουν είναι πιο δυνατό και από το βόλι τους, δηλαδή και από τη σφαίρα τους. Αυτό που έχει το είδαμε να σας πω στην περίπτωση της Κρήτης, που η οποία κράτησε υψηλό επίπεδο παραγωγής καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης, ενισχύθηκε από τον τουρισμό σημαντικά και στην πραγματικότητα το νησί δεν επηρεάστηκε καθόλου σε αυτή την σκληρή οκταετή. Έτσι είναι ακριβώς. Πορεία. Είχαν και τα προϊόντα. Όταν έχεις τα χέρια σου, όταν έχεις παραγωγή, μπορεί να το επεξέλθεις παντού. Όταν έχεις την παραγωγή. Και όλα τα στάδια της παραγωγής, από την αρχή ως το τέλος μέχρι την. Και τη μεταποίηση. Ναι, βέβαια, το νούμερο ένα, γιατί. Όχι αλλιώς... δηλαδή να πουλάς από το χωράφι. Αλλά αυτά σε ποιους να τα πεις. Σε ποιους να καθίσεις να συζητήσεις το ότι πρέπει να πάει εκεί πέρα η δουλειά. Το ζητούμενο είναι όμως ότι και κάποιοι βουλευτές, ευρωβουλευτές που είναι τώρα ακόμη, έβαλαν φαρδιά πλατεία την υπογραφή τους και χάσαμε από το 21 και μετά, και μιλάω στο Sky τώρα, ότι από το 21 και μετά να προσέψουν όλοι οι αγρότες και όσοι έχουν σχέση με την αγροτική οικονομία, ότι θα πέσουν οι επιδοτήσεις, το 50% θα έχουμε μείωση. Επειδή ψηφίστηκε ότι όλη η Ευρώπη θα έχουν τις ίδιες επιδοτήσεις.
και οι δικοί μας οι ευρωβουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας είπανε ναι. Πρέπει να έχει όλη η Ευρώπη τις ίδιες επιδοτήσεις. Αλλά προσέξτε με να σας πω. Μέσο όρο ο Έλληνας αγρότης έχει 33 στρέμματα και η εταιρεία που έχει πάει στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στην Βουλγαρία έχει 70.000. Χαμός γίνεται. Όποιος τα έχει παρακολουθήσει το ξέρει αυτό. Είναι μέρα δηλαδή, με τη νύχτα. Άντε ο Έλληνας παραγωγός να είναι ανταγωνίσιμος αυτές τις εταιρείες. Δεν μπορεί. Να δανείζεται με 12% ή να δανείζονται με 1,5% και να λέει με όλοι οι ευρωβουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Δημοκρατία ότι καταφέραμε τη σύγκληση. Η σφαγή, του Έλληνα παραγωγού. Και θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό, όλοι οι αγρότες πολύ προσεκτικοί να μην κάνουν ανοίγματα, γιατί το 2021 θα πάθουν τέτοια πλάκα που θα το πεθάνε και δεν θα κρυώνουν. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βάγκο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που έχετε. Ειλικρινής, όπως πάντα και με ευθύτητα, κύριος Γιάννης Βάγκος.